Συζητάμε το διαχειριστικό σχέδιο. Τίποτα ακόμα δεν έχει αποφασιστεί συγκεκριμένο. Θα υπάρξει μία περίοδο, πιστεύω γύρω στις 15 με 20 μέρες. Όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες θα καταθέσουμε και τις προτάσεις μας και ο Δήμος στο Υπουργείο, ούτως ώστε η απόφαση η οποία θα βγάλει ο Υπουργός να είναι ουσιαστική και υλοποιήσιμη την επόμενη μέρα. Το θετικό είναι ότι ήρθε ο Υπουργός, είδε τα προβλήματα και το βασικό είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει μία σύμπνοια όλων των υπηρεσιών για να βοηθήσει η μία υπηρεσία την άλλη και όλοι μαζί με το Δήμο, να λύσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νήσος Χρυσή. Και νομίζω ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες. Αντίθετα, προσθέτουμε πάνω στο διαχειριστικό σχέδιο κάποια πράγματα που έχουμε επισημάνει εμείς σαν Δήμος, αλλά και άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να βγει ένα σχέδιο το οποίο να είναι εφαρμόσιμο και υλοποιήσιμο την επόμενη μέρα. Έχω επισημάνει αρκετές φορές ότι πρέπει να υπάρχει φύλαξη. Επιπλέον, να γίνουν κάποιες κατασκευές που θα εξυπηρετούν και τους επισκέπτες αλλά και τις υπηρεσίες. Και να δούμε και το θέμα της προβλήτας, γιατί πρέπει να έχουμε μια ασφαλή προβλήτα, ώστε να δίνουν τα σκάφη, η οποία θα εξυπηρετεί και τις υπηρεσίες, αλλά και τα σκάφη τα οποία μεταφέρουν τους επισκέπτες στην νήσο Χρυσή. Νομίζω ότι η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για το οποιοδήποτε κόστος θα χρειαστεί, δηλαδή τα χρήματα που θα χρειαστούν για να γίνουν τα έργα πάνω στο νησί, αλλά παράλληλα θεωρώ ότι και το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών θα ενισχύσει οικονομικά τις υπηρεσίες σε αυτό το σχέδιο δράσης που προτείνουμε, ώστε τα επόμενα 3 χρόνια να αλλάξει εικόνα στην νήσο Χρυσή.